Καλησπέρα, Ντράκη. Όχι και Δράκη, αγορίνα μου. Το βλέπεις ένα τίγαρο έτοιμο να πετάξει όξω την ηχουριά και να κατασπαράξει κόσμο. Σιγά, Νταΐ, ανατσουτσουριάσαμε. Αγορίνα μου, μήπως την αμόλυσες? Ο κύριε Μελισσανίδη. Τότε ναι, κάποιος μίλησε. Εγώ μίλησα. Και αν χρειαστεί, θα το ξανακάνω. Αγορίνα μου, κάτι λέει ο μικρός από την υπόγα. Αλλά από το -6 δεν τον ακούω καλά. Πες του να πάρει το 0 στο κάτρα. Συγγνώμη, εγώ να παρουσιάσω το προϊόν μου. Αγορίνα μου, όπως ερχόσουν πριν πεις, είδες ένα χαρμάνι πηχτό τσιμέντο? Ναι, ναι, μου είπα να βάλω το πόδι μου. Τι το θέλουν? Έχουμε το αποτύπωμα του παπουτσιού σου, αν χρειαστεί να μπει στη λεωφόρο της δόξας. Καθυστερείς όμως πιο πολύ και από το σπόρα σε τέτα-τέτ. Πες μας, τι μας έφερες? Dragons and Tiger. Σας έφερα το πιο καινοτόμο προϊόν που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην αθλητική αγορά. Ένα ειδικό τσιπάκι με μικροκύματα που ακυρώνει το βαρ. Το κουμπώνεις και δείχνει μόνο χιόνια. Οπότε αποφασίζει ό,τι θέλει ο διαιτητής. Λειτουργεί και στην τηλεόραση αυτή η μαλαπέρδα. Μάλιστα. Γιατί τι θέλετε? Να τη βάζω κάθε βράδυ στις 9, να γλιτώσει ο αμφιβληστροειδής μου από τη γη της ελιάς. Είδα χτες 5 λεπτά και μεγάλωσε 7 πόντους το μούσι μου από το ξέντομα. Εάν λειτουργεί και στο κοκλόνι, εγώ θέλω 4. Τον άκουσα να τραγουδάει προχθές και βάρεσε παλαμάκια η Ευσταχιανή σάλπιγγα του αυτιού μου. Εγώ θέλω 5 για τον αυτιά, γιατί έχει πανίκα το Σάββατο. Θέλω 1 για την κανονική συνέντευξη και άλλα 4 για τις επαναλήψεις. Ποιες επαναλήψεις? Θα πάρει αποκλειστική συνέντευξη για το βίντεο του πανίκα μετά. Για το βάρ δεν το θέλει κανείς στο εργαλείο μου. Αυτό σας λέω, φυσάει. Εγώ δεν το θέλω. Γιατί οι τρομοκράτες του Αλμίδα δεν χρειάζονται βαρίστες και κουμπάριστες για να στεφθούν πρωταθλητάς. Άσε ρε γατούλη το παραμύθι σου. Και ποιο θα πάρει πρωτάθλημα? Με τερματατζή τον Αθανασιάδη. Αυτό τον είδε ο Λευτέρης Παπαδόπουλος στην Αγία Σοφιά και θυμήθηκε το τραγούδι του. Ποιο τραγούδι? Κάποιο αγάλμα που μ' είδε, με θυμήθηκε και τον πόνο μου να ακούσει δεν αρνήθηκε. Άσε ρε πουλί, το πατριμό στον τίγρη. Εσύ ελπίζεις ακόμα ότι θα πάρεις πρωτάθλημα με σέντρε μπακ την αργοκουρούτα το Ρέτσο. Αυτό τον καλέσανε στο στρατό στην 4η ΕΣΟ το 2014 και μέχρι να πάρει τα πόδια του να πάει από το σπίτι στο στρατόπεδο είχε μπει η 5η ΕΣΟ το 2024. Ούτε εμείς το χρειαζόμαστε γιατί έχουμε ομαδάρα. Το επιβεβαιώνω, Γιάννης, αλλά ήταν μεγάλη απώλεια ο Μπρινιόλη. Τον είδε σε 2 μάτσο Χρυτσοκοίδης και τον πρότεινε για νέο διευθυντή Τροχέας Αττικής. Άσε το ποίημά σου και εσύ, ρε Ιβάν. Θα πάρεις πρωτάθλημα με στόπερ τον Εκόνγκ. Αυτό στρίβει πιο δύσκολα και από το Ever Given στη διόρυγα του Σουέζ. Ενώ εσύ, Βαγγέλα, θα πάρεις πρωτάθλημα με προπονητή τον Καρβαλιάλ, πώς λέγεται. Αυτό να είναι, έτσι και τον Κοζάρι εφορία, θα βρεις τον πελά σου. Γιατί? Επειδή του παραχωρείς τον πάγκο να κοιμάται και δεν το δηλώνεις στο NPP. Έχεις δίκιο, Νιάου. Έπρεπε να πάρω, όπως εσύ, τον Αργύρη Γιαννίκη, που τον έβλεπαν οι παίκτες στον πάγκο και του ζήτηγαν μισό κιλό κατρούτσο στο 4. Γιατί? Γιατί νόμιζαν ότι είναι ο ταβερνιάρης στα μπριζολάδικα του τέλειου. Για να το λες εσύ, αγορίνα μου, που έχεις βγάλει διαρκεία στο τέλαρο, κάτι θα ξέρεις. Κύριε, σας παρακαλώ. Δεν έχετε καταλάβει την αξία της εφεύρεσής μου. Τι δεν καταλάβαμε, μωρή ανθισμένη δεδροκαλιά. Είδαμε και πάθαμε να φύγουν οι κορακοταλιμπάν που δεν έκαναν για να το σφυράνε ούτε σε ταινία του Ρόκο του Σιφρέντι για να μπει το βάρ και εσύ. Μας λες τώρα να το ακυρώσουμε? Είναι σαν να έχουμε πέτρα στα νεφρά. Να έχουμε κάνει επέμβαση να την αφαιρέσουμε και να έρχεσαι εσύ μετά να μας λες ότι βρήκες τον τρόπο να μας την ξαναφυτρώσεις τα νεφρά. Άρα φάε. Τι να φάω? Ένα μ***κα. Δηλαδή, συγγνώμη, πόσα δίνετε για το επαναστατικό προϊόν? Να σου δώκω ένα τραπέζι στο Ρέμο που το έχω πληρωμένο εδώ και 2 εβδομάδες και μου ξόμινε. Εγώ μπορώ να σου κανονίσω ένα guest στη γη της ελιάς. Τι να κάνω? Ό,τι θες. Ή τη γη ή την ελιά. Μπορώ να κάνω το κουκούτσι. Αγορίνα μου, επειδή μου κούρασε τα σκοτοπλέμωνα, πάνε στο δωματιάκι δεξιά πως γίνεις και περίμενε. Στο hall. Ανάγια σου. Τι είναι αυτό? Το Hall of Fame. Στα κακή και περίμενε το καλούπατζι. Θα έρθει να σου πάρει τα μέτρα για το αστέρι.